χρειάζεται να βάλετε κάτι παραπάνω. Και λίγο πιπεράκι. Τώρα, άμα έχετε σπίτι μυρωδικά, λίγο θυμάρι, οτιδήποτε, μπορείτε να βάλετε. Θέλεις να το σκουπίσω με το λίγο που έβαλα? Όχι, δεν πειράζει. Σίγουρα. Ναι, ναι, ναι. Ούτε άλλο. Αλλά άμα θέλεις, να σου δείξω. Για να δείξουμε πόσο λίπος θα βγάλει η πανσέτα, γι' αυτό το λόγο θα το βγάλω, ναι, το λάδι αυτό. Για να σας δείξω. Είναι καθαρό το τηγάνι, δεν έχει. Είναι καθαρό. Το τηγάνι το δικό μας είναι αντικολλητικό. Δεν χρειάζεται καθόλου λάδι, ούτε η πανσέτα κανονικά. Εσείς αυτό που θα κάνετε άμα τα τηγάνια σας δεν είναι τόσο καλά σπίτι, θα πάρετε και θα ρίξετε. Δέστε πόσο ελάχιστο, δηλαδή δύο κουταλιές σε αυτό. Χρειάζεται δηλαδή. Άμα δεν είναι αντικολλητικό, το τηγάνι μόνο. Εντάξει. Ας είμαστε σίγουροι ότι κάποιοι λένε ότι είναι αντικολλητικά. Ναι. Λοιπόν, και παίρνουμε και βάζουμε τις πανσέτες πάνω. Εσύ θα κάνεις αυτό το πράγμα. Θα ψήσεις όλες τις πανσέτες. Να σας πω ότι άμα έχετε δουλειές, ένας εύκολος τρόπος που μπορείτε να κάνετε να ρίξετε την πανσέτα, δεν έχω βάλει καθόλου λάδι, όπως βλέπετε. Αυτό που μπορείτε να κάνετε είναι να πάρετε ένα καπάκι, το κλείνετε και περιμένετε. Πόπο μου, τι ωραία που μυρίζει. Κάτσε να ζεστάνε και τις υπόλοιπες, γιατί έχω κι άλλες εδώ. Εγώ από το καλοκαίρι δεν τρώω καθόλου φίλο. Μην αγχώνεσαι. Λοιπόν, φέι μου, τώρα θα βάλεις τα ψωμιά όλα μέσα στο φούρνο για να ζεστάνουμε για τα ψωμιά. Έτσι όλα μέσα στο φούρνο, πάνω στις χάρες, ναι. Και εγώ έτσι να σας δείξω. Είναι. Έτσι όπως είναι, μέσα. Όλα. Λίγο έτσι 3-4 λεπτάκια για να ζεσταθούν. Και τώρα να σας εξηγήσω τι γίνεται με το τσάτνεϊ. Αυτή τη λέξη ίσως να μην την έχετε ξανακούσει. Τσάτνεϊ, ναι. Το τσάτνεϊ είναι πάρα πολύ. Δηλαδή έξω τρώγεται πάρα πολύ. Σε σάντουιτς είναι το κλασικό συνοδευτικό που πάει σε πιάτα που έχουν κάρι. Δηλαδή κοτόπουλο με κάρι, αρνί με κάρι ή οτιδήποτε. Το τσάτνεϊ τι έρχεται και κάνει. Το τσάτνεϊ δεν είναι ούτε μαρμελάδα, ούτε σάλτσα. Είναι κάτι απ' όλα. Δηλαδή, το τσάτνεϊ το βάζω σε κάτι που είναι ουσιαστικά αδιάφορο ή ουδέτερο, όπως η πανσέτα μας εδώ πέρα, και έρχεται και ολοκληρώνει ένα γεύμα. Είναι απίστευτο το ότι θα το καταλάβει και ο κόσμος μετά που θα δοκιμάσει, το ότι απλά σε ένα ψωμί θα βάλω λίγο πανσέτα που έχω ψήσει εδώ πέρα, δεν την έχω τηγανίσει, για να μην λέω αυτόν τον όρο και μπερδευόμαστε. Και απλά μόνο που θα βάλω το τσάτνεϊ θα έρθει και θα ισορροπήσει όλες τις γεύσεις. Θα είναι ξινόγλυκη, θα έχει το φρούτο, θα έχει τη σάλτσα, θα έχει την υγρασία, θα έχει τα πάντα. Εντάξει. Και θα σας δείξω την πιο εύκολη συνταγή που υπάρχει για τσάτνεϊ. Γιατί συνήθως τα τσάτνεϊ για να γίνουν, δέστε πόσο ωραίο χρώμα που παίρνουν. Εδώ. Δεν έχω βάλει καθόλου λάδι, απλά έχω ρίξει μέσα τις πανσέτες. Είναι αστείο πράγμα. Οι πανσέτες ψήνονται σε 3 λεπτά, 4 στο τηγάνι. Ψήνονται πιο γρήγορα και από το κοτόπουλο. Ναι. Ναι, είναι πάρα πολύ εύκολο να γίνει. Και αυτό. Λοιπόν, κάτσε να χαμηλώσω ελάχιστα για να. Ίσα-ίσα για να δείχνουμε το μήλο τι κάνουμε. Λοιπόν, παίρνουμε 4 μήλα κόκκινα, 4 μήλα πράσινα. Τα καθαρίζουμε. Το μήλο ταιριάζει τόσο πολύ με το χοιρινό. Το πράσινο μήλο είναι η κλασική σάλτσα με το χοιρινό. Γιατί, θα σου εξηγήσω. Γιατί το χοιρινό υποτίθεται πως είναι λιπαρό. Έτσι όπως θέλεις, είναι αυτό που βγάζεις από το κέντρο τον πυρήνα. Το χρησιμοποίησα, γιατί δεν έχουμε σπίτι. Αυτό που κάνεις είναι ουσιαστικά όταν είναι το μήλο ολόκληρο, παίρνεις και το βάζεις έτσι και βγαίνει. Τέλειο! Λοιπόν, το πέτυχες. Ποιος έχει τέτοιο πράγμα στο σπίτι του? Έχει στα σούπερ μάρκετ, δεν είναι ακριβό να πάρετε. Βοηθάει πάρα έχετε πολύ. Έχετε. Αλήθεια. Γιατί δεν το λέγατε, ρε παιδιά? Λοιπόν. Ας συνεχίσουμε. Εντάξει. Παίξαμε. Συγγνώμη. Λοιπόν, και πάμε. Τώρα θα μου πείτε γιατί έβαλα μισά κόκκινα, μισά πράσινα. Έχω απάντηση. Αυτή είναι η δικιά μου συνταγή. Τα πράσινα μήλα καθώς ψήνονται δεν διαλύονται. Τα κόκκινα μήλα καθώς ψήνονται διαλύονται. Και στη γεύση είναι. Οπότε ουσιαστικά θα δούμε το τσάτνεϊ στο τέλος. Θα έχει κομμάτια μήλου ολόκληρα που θα τα δαγκώνεις και θα καταλαβαίνεις. Τα πράσινα. Και τα άλλα θα έχουν γίνει πουρές. Εντάξει. Να σας πω ότι το τσάτνεϊ θα σας λύσει τα χέρια πολλές φορές, γιατί αυτό το πράγμα κρατάει στο ψυγείο τουλάχιστον 2-3 μήνες χωρίς να χαλάσει. 2-3 μήνες αυτή. Δεν έχει κανένα αυτούς πρόβλημα. Με τα φρούτα. Με τα φρούτα. Σάλτσα είναι, έτσι δεν είναι? Σου είπα, δεν ξέρουν.